Θα πάμε στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, του Λιμένα Ηρακλείου, σωστά. Εκεί όπου αύριο γιορτάζουν οι Δημήτριδες. Μεγάλη σωστά. Γιορτή αύριο, ακριβώς. Και οι Δημητρούλες, θα πω εγώ, είναι πολύ μεγάλη εορτή. Και θα υπάρξουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες με πρωτοβουλία βέβαια, με κίνηση, με έμπνευση της ενορίας του Αγίου Δημητρίου για τους αθλητές του Ηρακλείου, για τους αθλητικούς παράγοντες του Ηρακλείου. Θα ήθελα να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω πολύ, τα είχαμε ξαναπεί και πέρυσι βέβαια, τον πατέρα Εμμανουήλ, ιερέα του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου. Να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Χρόνια πολλά και για την εθνική μας εορτή, την 28η. Να σας ευχαριστήσω, πολύ. Εγώ βλέπω βέβαια, την ευκαιρία. Πατέρα Εμμανουήλ, μια όμορφη εικόνα από πίσω. Ο κόσμος έχει προσέλθει, έχει μπει μες στον Ιερό Ναό, προκειμένου να προσκυνήσει. Βλέπουμε απ' έξω έχουν στηθεί. Σωστά. Ακριβώς. Καθίσματα. Ναι. Όλα σωστά. Τηρούνται τα μέτρα, βλέπουμε και για τον κόσμο να φοράει μάσκες. Όλα τα μέτρα τηρούνται κανονικά. Ο Άγιος Δημήτριος Λιμένος Ηρακλείου, όπως γνωρίζουν όλοι οι Ηρακλειώτες, είναι ο τρίτος κατά τάξη της πόλεως Ηρακλείου Ιερός Ναός. Είναι ένας από τους αρχαιότερους βυζαντινούς ναούς της πόλεως του Ηρακλείου και ο λαός όλος του Ηρακλείου τιμά τον Άγιο Δημήτριο και ευχόμαστε σε όλο το λαό, σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα χρόνια πολλά. Αναφορικά φέτος, τώρα με τις εκδηλώσεις προς τιμήν των αθλητών, για πείτε μας. Ναι, φέτος πέραν από την εορτή του Αγίου Δημητρίου που έχουμε αύριο την κυριώνυμο εορτή, εορτάζομαι και τον Άγιο Νέστορα την επομένη 27 Οκτωβρίου. Η εορτή αυτή, όπως γνωρίζουμε, είναι συνέχεια της εορτής του Αγίου Δημητρίου, διότι ο Άγιος Νέστορας ήταν μαθητής του Αγίου Δημητρίου. Και εγώ πήρα προσωπικά, ας πούμε, την έμπνευση αυτή, την ιδέα αυτή, τη σκέψη αυτή να γιορτάσουμε τους αθλητές μας. Γιατί όταν, που πήρα δηλαδή αυτή την έμπνευση. Πολλές φορές κάθομαι μπροστά στην τηλεόραση και βλέπω τους αθλητές μας να μπαίνουν στο στάδιο, να κάνουν το σταυρό τους και να ζητούν τη βοήθεια του Θεού. Εκεί μπήκε η εικόνα του Αγίου Νέστορος, όπου πήγε εις τον Άγιο Δημήτριο να ζητήσει την ευλογία για να νικήσει τον αλόφρονα και παράνο λιέο της εποχής εκείνης, που ήταν ο κατεξοχήν δεξιό χέρι του Αυτοκράτορος, του Μαξιμιανού. Με αποτέλεσμα ο Άγιος Νέστορ να πάρει την ευλογία του Αγίου Δημητρίου, να μπει στο στάδιο και να νικήσει το λιέο. Αυτή η εικόνα όλα, η όλη, να πάρει την ευλογία από τον Άγιο Δημήτριο και να δώσει τη μάχη του μέσα στο στάδιο που ως γνωστό είναι εκεί που βρίσκεται σήμερα ο ναός του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. Είχε το αποτέλεσμα αυτό στη σκέψη μου να δώσουμε την ημέρα εκείνη την ευλογία σε όλους τους αθλητές μας που αγαπούν και την Εκκλησία αλλά και το έθνος μας. Βέβαια, εγώ να πω ότι η ενορία του Εκκλησάκη εκεί στην καρδιά του Ηρακλείου είναι ιδιαίτερα αγαπητό στους Ηρακλειώτες. Όλοι έχουμε περάσει και έχουμε ανάψει ένα κεράκι, έχουμε μπει, έχουμε προσκυνήσει. Και έχει και μεγάλη ιστορία το Εκκλησάκη. Έχει, γι' αυτό σας λέω ότι ο ναός αυτός υπάρχει από το 1250. Μάλιστα. Ένας ιστορικός ναός. Και είναι πολύ σημαντική. Ιστορικός ναός, ναι. Και έχει περάσει και πολλές δοκιμασίες και το 1947 νομίζω κρίθηκε διατηρηταίος ο ναός. Το 1947 κρίθηκε διατηρηταίος, έμεινε μνημείο της πόλεως. Σήμερα διάβαζα στην εφημερίδα, για πρώτη φορά το γνωρίζω με αυτό, ότι το 1920 έγιναν εγγένεια πάλι του ναού, αλλά με τις βομβαρδισμούς της κατοχής γκρεμίστηκε και μετά πάλι ξανά έγιναν τα εγγένεια το 1965. Τώρα, μπράβο. Αναφορικά με το πρόγραμμα, θέλετε να μας πείτε να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Ναι, το πρόγραμμα ως προς την τιμή που θα κάνουμε προς τους αθλητές μας και τους παράγοντες είναι την Τετάρτη το πρωί, 27 Οκτωβρίου, θα έρθει ο Επίσκοπος Κνωσού, ο Θεοφιλέστατος, να τελέσει τη Θεία Λειτουργία
Και έχουμε καλέσει, έχουμε δώσει ανακοίνωση όσοι αθλητές θέλουν, όσοι παράγοντες του αθλητισμού, όσοι προπονητές να έρθουν και να πάρουν την ευλογία. Έχουμε βγάλει μία εικόνα του Αγίου Νέστορος, ιδιαίτερα που τον ευλογεί ο Άγιος Δημήτριος, και πίσω γράφουμε την ευχή που θα διαβαστεί εκείνη η μέρα, για τους αθλητές, η οποία θα διαβαστεί για πρώτη φορά εις τον ναό μας. Μάλιστα. Την έχει συντάξει την ευχή αυτή ο κύριος Τσερεβελάκης Ιωάννης, θεολόγος και φιλόλογος, και είναι πολύ σημαντική και αξιόλογη. Μάλιστα. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο και βέβαια ένα πολύ μεγάλο μπράβο, διότι όλοι όσοι προσέρχονται και μπαίνουν στην εκκλησία για να προσκυνήσουν φορούν την προστατευτική μάσκα. Είναι πολύ όμορφο το μήνυμα. Πολύ όμορφο το μήνυμα. Η εκκλησία εκεί και η ενορία δείχνει το δρόμο και η πιστή βέβαια. Αυτό είναι, θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι διαχρονικό, θα είναι για τις μέρες αυτές που ζούμε, τις δυσκολίες αυτές του κορονοϊού, αλλά όμως αυτό που δίνει ο Άγιος Δημήτριος διαχρονικά είναι η ευχή του. Ωραία. Ακριβώς, ας κρατήσουμε τη διαχρονική ευχή του Αγίου Δημητρίου και ας ευχηθούμε, ας ελπίσουμε να φύγει η πανδημία και του χρόνου, και να πετάξουμε και ανήμερα τις μάσκες. Του Αγίου Δημητρίου να μην φοράνε οι πιστοί και οι ιερείς μάσκες. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.